Αυτό θα το βγάλουμε, γιατί μας ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση, αν δεν έχετε κάποια αντίρρηση. Και κάθε ομάδα θα έχει ένα άτομο που θα κάνει αναφορά για το τι είπαμε για τις θεματικές που έχει. Και καλό είναι επειδή αυτά καταγράφονται, το άτομο από κάθε ομάδα που θα λέει τι είπαμε, να λέει και τις θεματικές που είχαμε. Λοιπόν, εμείς συζητήσαμε την έννοια της κυκλικής οικονομίας, ανοιχτού κώδικα και τη σχέση των κοινών και της αγοράς, τα οικοσυστήματα κοινών και τις δικτυώσεις, τον ορισμό των κοινών που ξεκινήσαμε από τα ψηφιακά κοινά και μετά το προχωρήσαμε λίγο παρακάτω, οι διαφορές ανάμεσα σε συνεταιρισμούς και κοινά, τα κοινά και περιστάσεις επίγοντος και τα κοινά και κλίμακα. Και καταλήξαμε σε τρία και καταλήξαμε σε τρία σημεία και τρεις προτάσεις. Το πρώτο σημείο είναι ότι η ενίσχυση των δικτυώσεων γίνεται με το να μετατραπεί σε κοινό η τεχνογνωσία του τρόπου παραγωγής των προϊόντων και για παράδειγμα μας έδωσε ο Βασίλης το Λατελιέ Πεϊζάν και δύο, ο τρόπος οργάνωσης του οργανισμού και για παράδειγμα μας έδωσε ο Βασίλης το Ενσπιράλ. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο στο οποίο καταλήξαμε είναι να ορίσουμε τι είναι τα κοινά, έτσι, και τι είναι το digital, γιατί η ερώτησή μου ήταν αν το 40poro.gr θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα ψηφιακό κοινό και για να ορίσουμε τι είναι αυτά δεν μπορεί να δοθεί ένας κοινός ορισμός ο οποίος θα είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά. Σημασία έχει το δικό σου σημείο αναφοράς, δηλαδή τι μελετάς, ποια είναι η κοινότητα που μελετάς. Και δεύτερον, είναι η αποδέκτης της γνώσης αυτής που θέλεις να μοιραστείς. Συνεχίζω, κατανοητό, ωραία. Και όσον αφορά τα κοινά και περιστάσεις επίγοντος, σε αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι είναι προνομιακό πεδίο οι καταστάσεις επίγοντος για τη δημιουργία κοινών, αλλά δεν προκύπτει από μόνο του, θα πρέπει να έχει υπάρξει ήδη μια προεργασία και μετά σε μια κατάσταση επίγοντος αυτή η προεργασία να μετασχηματιστεί σε ένα κοινό. Ό,τι από αυτά θέλετε, σε όποια από αυτά θέλετε εξηγήσεις, λεπτομέρειες, μπορούμε να επεκταθούμε, είτε εγώ είτε αυτοί που το συζητήσαμε. Να τι λέτε να κάνουμε τώρα. Το έχει ανοιχτό από δίπλα. Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε 5-6 λεπτά ερωτήσεις πιθανά πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε ακόμα τόσο χρόνο. Okay. Θέλετε, για παράδειγμα, να σας πούμε πώς μπορεί να μετατραπεί σε κοινό η τεχνογνωσία του τρόπου παραγωγής με βάση το παράδειγμα του Λατελιέ Πεϊζάν. Να μας πει ο Βασίλης το παράδειγμα του Λατελιέ Πεϊζάν. Δηλαδή, πώς μπορεί να μετατραπεί σε κοινό η τεχνογνωσία του τρόπου παραγωγής των προϊόντων. Βασίλη, πες μας πώς το κάνει το Λατελιέ Πεϊζάν αυτό. Κλείνεις λίγο. Ναι. Αναφερθήκαμε στο παράδειγμα των Λατελιέ Πεϊζάν, που είναι ένας συνεταιρισμός αγροτών και κατασκευαστών, μηχανικών τέλος πάντων, που κατασκευάζουν αγροτικά μηχανήματα στη Βόρεια Γαλλία, για να δείξουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες παράγουν κοινά ή ψηφιακά κοινά. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης, όπως υπονόησε η Εμιλία προηγουμένως. Λοιπόν, οι οποίες ομάδες έχουν τη θέληση να μοιράζονται, λένε ότι μοιράζονται, ότι παράγουν κοινά και είναι θειασότητες της ανοιχτότητας. Στην πραγματικότητα όμως, μη καταγράφοντας, μη τεκμηριώνοντας με έναν τρόπο επικοινωνήσιμο το τι έχουν παράξει, επί της ουσίας περιορίζουν τη διάρκεια. Ναι, ακριβώς. Περιορίζουν την διάχυση και την ανοιχτότητα. Δηλαδή, τι είναι
Ορίστε. Κλίμακα. Και την κλίμακα. Ακριβώς. Το πόσο μπορεί, δηλαδή, μια, για παράδειγμα, πώς μπορεί ένα συγκεκριμένο αγροτικό μηχάνημα που φτιάχνουν, το Open Source Ecology στην πραγματικότητα, γιατί έχουμε προσπαθήσει εμείς στα Τζουμέρκα να κατασκευάσουμε μηχανήματα που φτιάχνουν κατά τα άλλα ομάδες που αυτοποκαλούνται ως ανοιχτές και. Commons, τέλος πάντων, και έχουμε δει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην πράξη. Γιατί δεν έχει γίνει σωστή τεκμηρίωση, λοιπόν, ή γιατί έχει γίνει μια παροχημένη τεκμηρίωση και η κατάσταση είναι διαφορετική κτλ. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Και η Λατιλία Πεϊζάν είναι μια από αυτές τις ομάδες οι οποίες κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά στην τεκμηρίωση. Δηλαδή, αντί να πάνε 5 βήματα μπροστά, λένε όχι, θα πάμε 4. Και το ένα βήμα να σταθούμε για να δούμε τι κάναμε, για να το καταγράψουμε, για να μπορεί πραγματικά να είναι αυτό αναπαραγωγήσιμο αλλού. Αναπαραγωγήσιμο. Να μπορεί να αναπαραχθεί και να προσαρμοστεί αλλού. Αυτό. Και το ίδιο πράγμα αφορά και τον τρόπο οργάνωση. Συγγνώμη, ναι, και τον τρόπο οργάνωση, ναι. Όπου υπάρχει άλλο ένα εγχείρημα, η Inspiral στη Νέα Ζηλανδία, η οποία αυτή η ομάδα προσπαθεί να καταγράψει με πολύ σοβαρό, συστηματοποιημένο και καθαρό τρόπο το πώς οργανώνεται εσωτερικά για να πετύχει με έναν χρηματικά, οικονομικά βιώσιμο τρόπο τους στόχους της, μη θυσιάζοντας την ανοιχτότητα και την δυνατότητα διαμεριασμού της αξίας που αυτή παράγει. Και έχει ένα ιστότοπο, έχει βιβλία, έχει εικόνες, έχει, όπως θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, και η αναπτυξιακή καρδίτσα, ας πούμε, να καταγράψει με πολύ σοβαρό τρόπο και επικοινωνήσιμο όμως τρόπο, όχι να γράψει ένα βιβλίο 600 σελίδες, που στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το, ή κάποιος να το διαβάσει και να το κατανοήσει. Αυτό που κάνει για να μπορεί, για να μπορεί και κάποια άλλη ομάδα κάπου αλλού να εμπνευστεί, να κρατήσει πράγματα από αυτά και να. Και να συμπληρώσω τώρα εγώ εδώ ότι αυτό το πρώτο σημείο μας απαντά στο Β1, δηλαδή στην κυκλική οικονομία ανοιχτού κώδικα και σχέση κοινών και αγοράς, στα οικοσυστήματα κοινών και στις δικτυώσεις, όπως επίσης στα κοινά και στην κλίμακα. Και μιλήσαμε, επιμείναμε, ο Βασίλης επέμεινε ότι μάλλον δεν είναι τόσο αναγκαίο να γίνει scale-up όσο scale-wide. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι το οικοσύστημα συνεργατισμού καρδίτσας να μεγαλώσει, αλλά να γίνουν και άλλο τέτοιου είδους scale οικοσυστήματα. Out. Scale wide. Out. Είναι το ίδιο. Scale out, λέει ο Αλέξανδρος, όχι scale out. Θα ξέρει καλύτερα. Εγώ στο paper αυτό που. Όχι, λέω το όπως λέω για τον όρο, λέω. Α, οκ, ναι. Εγώ δεν τον ήξερα τον όρο αυτό. Scale wide έγραψα. Οκ, όχι ακόμα καλύτερα για να το μάθω κιόλα, γιατί δεν ξέρω τόσο καλά αγγλικά. Αλέξανδρος, στα ελληνικά πώς το μεταφράζουμε αυτό, το scale wide. Είναι το ίδιο πράγμα. Οριζόντια επέκταση. Οριζόντια επέκταση. Όχι μεγέθυνση. Οριζόντια επέκταση. Ναι, οριζόντια. Πολλαπλασιασμό, όχι μεγέθυνση. Και αυτό, πολλαπλασιασμός. Ναι, εγώ γι' αυτό, Αλέξανδρε, είχα σκεφτεί το scale wide, γιατί πάλι λέω, μη γνωρίζοντας σε βάθος τις έννοιες, λέω scale out σημαίνει να γίνει μια κλίμακα έξω από αυτό που τέλος πάντων, εντάξει, δεν. Εγώ το έχω βρει αυτό γραμμένο, αλλά δεν έχει σημασία. Με αυτή την έννοια. Ποιος μπορείς να έχεις μικρές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται για να λύσουν τοπικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα είναι παγκόσμια διασυνδεδεμένες. Ωραία. Εμείς πέρα μπορούμε να πάμε. Ποιος έχει αυτό το μικρόφωνο, ποια. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε τώρα στην ομάδα γάμα. Γάμα. Για να πω τι. Η αλφα, θα πάμε πίσω στην αλφα. Ναι, ωραία, εντάξει, σας κάνω την αλφα. Λοιπόν, το θέμα μας ήταν το συλλογικό υποκείμενο, η πολιτική σύνθεση και τα κριτήρια συμπερίληψης στον αντιγεμονικό πόλο. Βέβαια, το θέμα μας φάνηκε πάρα πολύ αφηρημένο και χαοτικό, οπότε και η κουβέντα μας ήταν το ίδιο αφηρημένη και χαοτική. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω συγκεκριμένα συμπεράσματα, αλλά πάνω κάτω το τι συζητήθηκε και πώς.
Καταρχήν, όταν μιλάμε για το συλλογικό υποκείμενο, συζητήσαμε γύρω από τη δυσκολία συγκρότησης ενός συγκεκριμένου πολιτικού υποκειμένου τη στιγμή που έχουν εγκαταληφθεί οι παραδοσιακοί και δομημένοι τρόποι οργάνωσης, ότι αυτό το εφήμερο δυσκολεύει την πολιτική συγκρότηση. Μιλήσαμε μετά για το πώς η κρίση ταυτοτήτων, που για παράδειγμα ακολούθησε την κρίση στην Ελλάδα, δημιουργεί ευκαιρίες για πολιτική συγκρότηση και είπαμε ότι αυτές οι κρίσεις δεν έχουν τελειώσει, ξαναέρχονται και ότι είναι απαραίτητο εκείνη τη στιγμή να υπάρχουν απαντήσεις και να δράξουμε τις ευκαιρίες. Αναρωτηθήκαμε μετά πώς ανοίγουμε δρόμο, πώς ανοίγουν δρόμο τα κόμμων στον κυρίαρχο πολιτισμό, στην φιλελεύθερη δημοκρατία και πώς συναρμόζουν με έννοιες όπως τα δικαιώματα, η διεκτησία κτλ. Αυτό που είπαμε είναι ότι πολλές φορές τα εγχειρήματα των κοινών χαρακτηρίζονται από αυτοαναφορικότητα και ότι νομίζουν ότι τα ίδια μπορούν να θέσουν την ατζέντα, ενώ στην πραγματικότητα η ατζέντα έχει τεθεί από άλλους, υπάρχει μια κυρίαρχη ατζέντα και μιλήσαμε για την ανάγκη να έχουμε μια συστηματική τριβή με αυτήν την κυρίαρχη ατζέντα, δηλαδή να μπορούν να μπουν τα commons στο δημόσιο διάλογο. Είπαμε λοιπόν πως τα commons πολύ συχνά λειτουργούν ως τρόπο ανανοηματοδότησης των κυρίαρχων νοημάτων, για παράδειγμα το θέμα της ιδιοκτησίας, και ως στρατηγική αναφέρθηκε αυτό που ονομάσαμε δημιουργία προγεφυρωμάτων, δηλαδή οι προτάσεις για λύσεις που στηρίζονται στα κοινά πάνω σε προβλήματα της κυρίαρχης πολιτικής κουλτούρας, της κυρίαρχης οικονομίας. Όσον αφορά την πολιτική συγκρότηση, συζητήσαμε για το θέμα του θεσμικού. Διαπιστώσαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έντονη δυσπιστία προς το θεσμικό και υπάρχει μια προτίμηση των άτυπων μορφών οργάνωσης και ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας τη στιγμή που θα μιλάμε για πολιτική συγκρότηση. Μάλλον συμφωνήσαμε όμως τελικά ότι η πιο τυπική συγκρότηση προσφέρει μια σταθερότητα. Συμφωνήσαμε ότι δεν βλέπουμε εφικτή αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, μια συγκεκριμένη συγκρότηση ενός συντονιστικού ή οργανωτικού φορέα των commons, των κοινών. Είπαμε επίσης ότι όσον αφορά το ποιοι θα συμπεριλαμβάνονται και ποιοι όχι, ότι πολύ συχνά είναι απαραίτητη η δημιουργία έστω πρόσκαιρων συμμαχιών γύρω από σημαντικά ζητήματα και συζητήσαμε μετά για τον φιλελευθερισμό και σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του, σε ποιο βαθμό μπορούμε να συνομιλήσουμε μέτωπα και με το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, του μετώπου ενάντια στο φασισμό στην Ελλάδα. Όσον αφορά συγκεκριμένες προτάσεις, πήγαμε λίγο κάπως στο πιο απτό και συγκεκριμένο. Είπαμε ότι αυτό που θα ήταν απαραίτητο είναι να ενισχύσουμε αυτή τη στιγμή τα κοινά στο δημόσιο διάλογο, για να δημιουργήσουμε μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα γύρω από τα κοινά. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε μια συστηματική, μια σταθερή παραγωγή λόγου με συγκεκριμένο branding, δηλαδή με συγκεκριμένο τρόπο, αναγνωρίσιμο τρόπο γύρω από τα κοινά, να έχουν σημαία δηλαδή τα commons, έτσι ώστε να διεισδύσει ο λόγος των commons στο δημόσιο διάλογο. Και για να γίνει αυτό έπεσαν διάφορες ιδέες. Η μία είναι να δημιουργηθεί ένα think tank, το οποίο να έχει το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στο κράτος και τα εγχειρήματα των commons, δηλαδή να μπορεί να μεταφράζει τις ανάγκες και τις προτάσεις των εγχειρημάτων των κοινών σε πιο θεσμική γλώσσα ή σε προτάσεις νόμου. Αλλά είπαμε επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει και αντίθετη διαδικασία, δηλαδή μετάφραση της γλώσσας των κοινών σε απλό καθημερινό λόγο, δηλαδή να απλοποιήσουμε το λόγο μας, να αποθεωρητικοποιήσουμε, να διασπείρουμε παραδείγματα, να απαντήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο σε καθημερινές ανάγκες. Και αναρωτηθήκαμε
αν αυτές οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η διάδοση του λόγου των κοινών προς τα πάνω και προς τα κάτω, αν μπορούν να γίνουν από την ίδια οργάνωση, από τον ίδιο φορέα, θα χρειαστούν διαφορετικοί φορείς για αυτά. Ήμασταν ελαφρώς εκτός θέματος, αλλά ήταν χαοτικό το θέμα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δείτε ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη με τα δικά μας, στις θεματικές που πιάσατε, αλλά δεν έχουμε ελαφρά... Οι απαντήσεις μας δεν αποκλίνουν, αλλά δεν είναι ίδιες. Δηλαδή, είπαμε κάποια άλλα πράγματα πλέον, αλλά νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Άρα, τώρα πάμε. Θέλετε να κάνετε κάποιες λίγες ερωτήσεις σε αυτά, έχουμε 2-3 λεπτά. Ή αν κάποιος από την ομάδα πιστεύει ότι έχω αφήσει κάτι απ' έξω, γιατί ήταν δύσκολη η διαδικασία της σύνθεσης. Για το Think Tank που αναφέρατε, που θα μεσολαβεί μεταξύ των κοινοτήτων, κοινών και των θεσμών, ας πούμε, αυτό το Think Tank πώς το συγκροτείτε, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε, ας πούμε. Γιατί είναι... θα μπορούσε να λειτουργεί σαν μια διαδικασία, ας πούμε, top down. Πώς μπορεί να γίνει bottom up με το Think Tank. Εντάξει, τώρα πλήρως λεπτομέρειες μπορούμε να πούμε. Η διαπίστωση ήταν ότι... Η διαπίστωση ήταν απλή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εγχειρήματα και υπάρχουν εγχειρήματα που προχωράνε, έχουν μια πιο μακροχρόνια παρουσία ή διεκδικητικά εγχειρήματα, π.χ. στο δημόσιο χώρο κτλ. Ελληνικό χώρο, ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολλά αυτά τα εγχειρήματα φτάνουν σε ένα σημείο ωριμότητας να έχουν διαπιστώσει τα πραγματικά προβλήματα και πώς αυτά μπλέκονται μέσα στους θεσμούς. Άρα αυτό είναι το πρώτο βήμα για να προχωρήσεις στο να κάνεις την αντιπρόταση ή την αντιπρόταση που... Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια πράγματα που οριμάζουν, αλλά δεν φτάνουν στο τέλος της ορίμανσης, που σημαίνει ότι χρειάζονται κάποια resources για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε συνεκτικά κείμενα, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσαν να πιέσουν σε θεσμικό επίπεδο πολύ πιο αποτελεσματικά. Έτσι. Άρα, στο βαθμό που θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια resources, θα μπορούσε να εξοπλιστεί μια τέτοια μορφή οργάνωση. Τώρα, ακριβώς τι θα είναι, αν θα είναι ΑΜΚΕ, αν θα είναι ένα Ινστιτούτο που θα έχει ένα τέτοιο πρόταγμα κτλ. Το ερώτημα είναι αν αυτό το Ινστιτούτο κάνει και το backwards, δηλαδή απλοποιεί αυτά τα πράγματα για να τα ρίξει προς τα κάτω, να δημιουργήσει κάτι που καμιά φορά το κάνουν και τα κάνουν και τα πολιτικά κόμματα αυτό έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω να απλοποιήσει κάποια πράγματα προς το ευρύ κοινό, είναι ένα ερώτημα. Θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο οργανωτικό σχήμα. Έτσι. Γενικά, νομίζω, αν το πω αυτό και διόρθωσε ένα κάνω λάθος, εμείς δεν φανταστήκαμε κάποιο καινούργιο οργανωτικό σχήμα. Δηλαδή, φανταζόμαστε περισσότερο υπάρχοντα θεσμικά σχήματα. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι από αυτά που συζητήσαμε μπορούμε να φανταστούμε ένα καινούριο θεσμό. Έτσι. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, think tanks, Ινστιτούτα, πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν διάφοροι θεσμοί, ξέρω εγώ, επιχειρήσεις, τον αντάδο. Δεν μπορέσαμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να συστήσουμε κάτι τελείως πρωτότυπο. Άρα μας ενδιαφέρει περισσότερο η αλληλεπίδραση κλασικών οργανωτικών μορφών. Η αλληλεπίδραση. Ότι ο προβληματισμός αυτός είναι πολύ εύλογος. Δηλαδή υπάρχει όντως η ανάγκη οργάνωσης του πεδίου σε ένα πιο οργανωμένο, σε ένα πιο συγκροτημένο, ας πούμε, μορφή, σε μια πιο συγκροτημένη μορφή εκπροσώπησης και συνομιλίας που θα μπορεί να κάνει αυτή τη σύνδεση με τους θεσμούς. Η ανάγκη σαν ανάγκη υπάρχει. Το θέμα είναι όμως ότι το πώς θα συγκροτηθεί αυτό είναι πολύ μεγάλη σημασία για το πώς θα λειτουργεί και τελικά τι σκόπους θα έχει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση με το πεδίο. Δεν είναι αστροφυσική. Δηλαδή, ξέρω εγώ πάρα, ας πούμε, τι κάνει κέντρο αριστερά. Έχει τη διανέωση που πασάρει τα νομοσχέδια στο Μητσοτάκη. Έτσι, συγγνώμη. Φαντάσου, διανέωση. Έτσι. Πασάρει τα νομοσχέδια στο Μητσοτάκη. Η διανέωση είναι κεντροδεξιά. Κεντροδεξιά. Εντάξει, θέλω να πω τα αρφανά του Σιμίτη είναι, ας πούμε, εντάξει. Λίγο χώρο. Και ο Σεβ, ο Δασκαλάκης και Δασκαλόπουλος και καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι κλασικά σχήματα, εντάξει, προφανώς μπορείς να βάλεις κάποιες διαδικασίες λίγο πιο συμμετοχικές, ας πούμε, αλλά
δεν είναι ένα απεριόριστα καινοτόμο πεδίο. Έτσι. Και το δεύτερο που είπαμε, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι γενικά το πρόβλημα είναι ότι δεν κρατάει κάποιος το σημαίακι, ακόμα και αν είναι ένας ταπεινός λόγος. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι αναγνωρίσιμο σε συμβολικό επίπεδο. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα περιοδικό, θα μπορούσε ξέρω, να είναι ένας χώρος, το είπαμε, ως χώρος συνεχούς παραγωγής λόγου που είναι αναγνωρίσιμος. Έτσι και το αφήνουμε λίγο στη φαντασία σας, το αν θα είναι ένα περιοδικό, αν θα είναι ένα τέτοιο ή κάτι άλλο. Ναι, ναι. Χριστό. Θέλει να μιλήσει ο Χρήστο. Σε σχέση με αυτό που συζητάτε, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και να δούμε πώς μπορεί να λυθεί. Όταν από τη μία διαπιστώνεται μια αδυναμία για μια διαδικασία πολιτικής ενοποίησης κοινής έκφρασης, ας πούμε, των εγχειρημάτων, ότι δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα κτλ. Και από την άλλη, λέμε να υπάρχει κάποιο Ινστιτούτο το οποίο θα εκφράζει τα κινήματα αυτές που έχουν φτάσει ένα πεδίο ρήμανση σε κάποια θέματα, ας πούμε, και να μιλάει με τους θεσμούς. Η σχέση των κινημάτων με τους θεσμούς είναι το πρωταρχικό ζήτημα, πρωταρχικά ζήτημα εμπιστοσύνης. Και με βάση και αυτά που υπόθηκαν ότι προτιμούνται στην Ελλάδα τα μη θεσμικά και όλα αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στις προτεραιότητες που κάνει κάποιος, αν θα πρέπει πρώτα να δυναμώσει και να νιώθει ικανός σαν αυτόνομος οργανισμός, σαν αυτόνομο κίνημα κτλ. Και να, μέσω από αυτή τη διαδικασία να αρχίσει να ασκεί πίεση στα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν και που μπορεί να παρέμβει, ή αν θα πρέπει να προνομιοποιηθεί η αντιπροσώπευση και η πίεση, το lobbying, ας πούμε, μέσα στους θεσμούς. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να αναπαράξουμε προβλήματα που ήδη υπήρχαν, που συζητήσαμε και σε Εκουαδόρ, δεν ξέρω εγώ πού κτλ. Αυτό. Ακριβώς αυτό θέλω να πω και εγώ, ότι συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό, γιατί αυτό προφανώς γύρει ζητήματα αντιπροσώπευσης. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε έναν οργανισμό ο οποίος θα αντιπροσωπεύει και θα προσπαθεί να δημεσολαβήσει για τα κοινά, χωρίς αυτό να είναι ένα κοινό ο ίδιος. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αβίαστα. Ωραία. Οπότε νομίζω αυτό μένει ένας προβληματισμός, δεν θα το λύσουμε. Γιατί εγώ σκεφτόμουν ότι υπάρχει μια, δηλαδή, υπάρχει μια τρίτη δυνατότητα, ίσως και αυτό εννοούσε ο Γιώργος, ότι όποια τέτοια μορφή οργάνωσης δεν θα έχει ρόλο ούτε μεσολαβητή ούτε εκπροσώπου. Αλλά μια δομή η οποία θα διακινεί λόγω και προτάσεις γύρω από τα κοινά. Και προφανώς σε συνομιλία με τα υπάρχοντα κοινά. Τώρα, και αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε να είναι εκπροσώπηση και τα λοιπά, σύμφωνα, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι από την αρχή θα παίζει τέτοιο ρόλο που θα είναι και καπελωτικός εν μέρει. Αλλά αυτό μένει για συζήτηση. Να πάμε τώρα στην ομάδα, τώρα στη ΓΑΜΑ, ναι. Λοιπόν, μάλλον σε λάθος ομάδα ήμουν τελικά. Τα παιδιά, εμείς είχαμε το οργανωτικό περισσότερο, ζητήματα οριζοντιότητας κτλ. Φάνηκε ότι η ομάδα, ενώ τέθηκαν τα θέματα κλίμακας και διαφοροποίησης των διαφόρων θεσμών από το πολιτικό κόμμα έως το κίνημα, έως τις ομάδες συνάφειας, κοινά κτλ, ότι η ομάδα ήθελε να συζητήσει γιατί περισσότερο αυτό που ονομάζουμε φορείς των κοινών ή για μικρά κινήματα ή για μεγάλα κινήματα, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, αυτό που προέκυψε είναι ότι κυρίως η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που είναι στο πεδίο, δηλαδή δημιουργούν κοινά και έχουν εμπλοκή εκεί. Αυτό λοιπόν που προέκυψε είναι ότι αυτή η συζήτηση για την οριζοντιότητα και την ιεραρχία κτλ., ότι σε μεγάλο βαθμό προκύπτει ως ψευτοδήλημα. Γιατί η απόλυτη οριζοντιότητα και για όποιον έχει εμπλακεί στις συλλογικότητες, ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές είναι παγίδα, γιατί καταλήγουν αυτοί που έχουν περισσότερο χρόνο ή είναι πιο ικανοί, έχουν μεγαλύτερο μορφωτικό κεφάλαιο κτλ., να λειτουργεί υπέρ τους και να μην δίνει τη δυνατότητα στους άλλους, όταν δεν υπάρχει καμία ρήτρα και καμία πρόβλεψη, να μπορέσουν να συμμετέχουν με όρους εξισωτικούς ή ισότητας. Μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση ότι πρόκειται για ψευτοδήλωμα και ότι στην πραγματικότητα πρέπει να βρεις κάποιους τρόπους
για να μπορέσει να το εξισορροπήσει και να του κάνει όλου με ισοτρόπο συμμετέχοντε. Και αναφέρονταν παραδείγματα που προέκυπταν από την εμπειρία, όπω ο χρόνο, που είπαμε προηγουμένω, δεν διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο χρόνο. Άρα, κάποιο μπορεί να ασχοληθεί 2 ώρε, κάποιο μπορεί να είναι μισή μέρα μέσα σε μια συλλογικότητα και γνωρίζει περισσότερο για τη λειτουργία τη συλλογικότητα. Αλλά από την άλλη, και αυτό που μπορεί να διαθέσει 2 ώρε, πρέπει να προβλέπει το πώ θα το κάνει για να είναι χρήσιμο. Μετά τη διάκριση πνευματικής χειρονακτικής εργασίας για τη διαχείριση του πόρου. Ότι πρέπει λοιπόν να προβλέπονται διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής. Ότι πρέπει να υπάρχουν, ότι χρειάζονται σχέσεις εμπιστοσύνης για να αποφύγεις την εκπροσώπηση και πρέπει να φροντίζεις για την ενδυνάμωση των μελών σου. Ότι αυτό όμως δεν μπορεί να περιμένεις να γίνει από μόνο του ως μια ηθική, ένα ηθικό πρόταγμα, αλλά πρέπει να προβλέψεις, ας πούμε, τρόπους όπως εκπαιδευτικά εργαστήρια και τρόπους για να τους ενδυναμώσεις και να τους κάνεις, να τους δώσεις τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια στα δεδομένα της διακυβέρνησης του πόρου. Διαφορετικά θα τα γνωρίζουν μόνο αυτοί που είναι συνέχεια εκεί. Μετά, μεγάλο ζήτημα που προέκυπτε συνέχεια είναι ότι επειδή ακριβώς μιλάμε για μικρή κλίμακα και επειδή τα κοινά και οι συλλογικότητες μας έχουν αυτή το effectiveness, ότι υπάρχει μια αυτή ότι νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον, ότι δημιουργούνται σχέσεις οι οποίες ομοιάζουν με προσωπικές σχέσεις κτλ. Ότι πολύ συχνά πέφτουμε στην παγίδα της τυραννίας της οικειότητας. Και ότι αυτό έχει διαλύσει πολλές συλλογικότητες στην πράξη. Οπότε και σε όλα αυτά τα σημεία λοιπόν που αναφέρονταν, τελικά προέκυπτε ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να έχεις ένα πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό θα το πεις πρωτόκολλο, θα το πεις ρύθμιση, θα το πεις κανόνα, κάνουν τζιζ αυτές οι λέξεις. Απ' την άλλη, στην πράξη προέκυπτε ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Οπότε μετά βγήκαμε σε μια άλλη συζήτηση, ότι στην Ελλάδα γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι γενικά σε κάποιους χώρους που αγγίζουν και το χώρο των κοινών υπάρχει μια απέχθεια ως προς το ρυθμιστικό κομμάτι, ως προς το κομμάτι του πλαισίου, ως προς το ότι πρέπει να βάλουμε κάποια τόσο όσο να προφυλάξει συλλογικότητα τον εαυτό της από το απόλυτο χάος. Και διαπιστώσαμε ένα μοτίβο το οποίο έχουμε ζήσει όλοι μας, ότι στην αρχή όταν μπαίνουμε σε μια συλλογικότητα υπάρχει μια περίοδος έρωτος. Ξέρετε ότι είναι τα πρώτα 1-2 χρόνια, είναι όλοι πολύ ευτυχισμένοι, πιστεύουν ότι είναι στην ιδανική συλλογικότητα, ότι όλα θα πάνε περίφημα, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, έχουμε καλούς σκοπούς και αποφεύγουν να μπουν σε μια συζήτηση σχετικά με πλαίσιο λειτουργίας. Κάποιους υποτυπώνες κανόνες. Πώς θα διαλυθεί, ας πούμε, ότι μετά από 7 χρόνια φτάνουμε να τρώμε τα σκότια μας. Να έχουμε προβλέψεις, σας λέω ένα παράδειγμα τώρα τυχαίο, ότι θα μπορούσε αυτή η συλλογικότητα να διαλυθεί σε 2 υποομάδες. Και έτσι αντί να θεωρείται ότι ασκοτωθήκαμε, να θεωρείται ότι ήταν ένα σχέδιο το οποίο έγινε implemented. Μετά, επειδή σε μεγάλο βαθμό έχει, αυτό είναι τώρα προσωπική μου εκτίμηση, ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η παράδοση, ξέρετε, του χύμα και του να μην καταπιεζόμαστε και να μην ρυθμιζόμαστε, ότι η ρύθμιση είναι κακό πράγμα κτλ. Είναι μια παράδοση από το μέτρο 68 ακόμα, που σε μεγάλο βαθμό έφαγε και την ανανοητική αριστερά. Γιατί όταν έχεις να κάνεις τα τέρατα, δεν μπορείς να πιέζεις λέγοντας, α, δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί να πάω στη διαδήλωση, ας πούμε, δεν μπορώ να καταπιεστώ, να δουλέψω παραπάνω. Γιατί αυτό είναι φασιστικό, είναι να με καταπιέζει. Μετά, στο διπακοσμιοποιητικό, όσο το παρακολουθήσαμε, υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η επίκληση της οριζοντιότητας, της άμεσης δημοκρατίας κτλ. Από το 2000 μέχρι τώρα έχουμε περάσει σχεδόν 20 χρόνια όμως. Έχουμε δει τα όρια αυτού του πράγματος. Υπάρχει λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι όταν πάνε να δημιουργηθούν καινούργιες συλλογικότητες, φορείς παραγωγής των κοινών, κινήματα κτλ., για κάποιο λόγο, ενώ την έχουμε την εμπειρία σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 2000 και το 2010, ξεκινάμε ξανά από το σημείο 0. Δηλαδή πρέπει πάλι να ξαναρχίσουμε να συζητάμε ότι όχι, δεν βάλουμε καμία ρύθμιση. Θα προκύψει, θα τα βρίσκουμε μεταξύ μας με συνένεση. Στη συνένεση, το μεταξύ, ξεχνάμε ότι συνένεση δεν είναι μονοφωνία. Συνένεση σημαίνει το χορό. Και κάπως μέσα σε όλο αυτό το συμπούρδουλο μειώνουμε την αποτελεσματικότητά μας. Και χάνουμε, ξέρω εγώ, 6 μήνες, 1 χρόνο, να καθόμαστε να ψάχνουμε το πλαίσιο. Και αν πρέπει να έχουμε πλαίσιο, και όχι, δεν πρέπει. Λοιπόν, και είπαμε ότι αν αυτό το πράγμα το ενσωματώσουμε και πούμε ότι πρέπει, είναι από τα βασικά deliverable, ας πούμε, μια συνέλευση, ότι πρέπει να έχει ένα πρωτόκολλο, ένα πλαίσιο λειτουργίας. Ότι θα γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Επίσης,
πρέπει να σας πω και μια παρατήρηση η οποία υπήρξε, ότι υπάρχουν περισσότεροι οι οποίοι μελετάνε τα κοινά παρά από αυτούς που το δημιουργούν. Και αυτό ήταν αυτό που είπα να το μεταφέρω ειδικά για αυτή τη... Αυτά. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει, θέλει να συμπληρώσει το κάτι, Λομπρινή. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπε η Δώρα και συζητήσαμε. Επειδή τέθηκε χτες το δίλημα ιεραρχία-αντιεραρχία και συμφωνήσαμε και οι τέσσερις ότι είναι ένα, ουσιαστικά ένα δίλημα το οποίο δεν βοηθάει και δεν υφίσταται. Πέντε, σωστά. Θέλω να πω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από την εμπειρία τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Είπε η Δώρα για το αντιπακοσμιοποιητικό κίνημα και όλη αυτή την κουλτούρα της οριζοντιότητας που έφερε. Αντανακλαστικά αυτή ήρθε και από το Σύνταγμα, από το κίνημα των πλατιών στα συλλογικά εγχειρήματα που έγιναν αργότερα. Και ήθελα να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή ζήσαμε την αποεξιδανίκευση της άμεσης δημοκρατίας και την επανανοηματοδότηση πραγμάτων τα οποία κάποια συλλογικά κινήματα θέλησαν αρχικά να αναιρέσουν. Εννοώ δηλαδή ότι η αμεσοδημοκρατία και η οριζοντιότητα ήταν υπερεξιδανικευμένα σε αυτή την περίοδο έρωτος που είπε και η Δώρα προηγουμένως. Μετά ξανά ανακαλύψαμε την εργαλεία πιο παραδοσιακά και ορισμένα συλλογικά σχήματα πήγανε παραπάνω. Εγώ χρησιμοποιώ και ένα παράδειγμα από τη δική μου προσωπική εμπειρία από το αλληλέγγυο σχολείο που δραστηριοποιούμε, ότι όταν ξεκινήσαμε τις μεικτές συνελεύσεις γονιών εκπαιδευτικών μαθητών για να σπάσουμε αυτές τις ιεραρχίες και στην εκπαιδευτικό κομμάτι αλλά και στον κοινωνικό χώρο, λέγαμε ότι φτάσαμε εκεί που θέλαμε. Όταν όμως οι έφηβοι έγιναν από 5%, επειδή μαζικοποιήθηκε το εγχείρημα, τότε οι ίδιοι οι έφηβοι ζητούσαν αντιπροσώπευση. Και είπαμε ότι θέλουμε να πάμε σε αυτή τη μεικτή συνέλευση, έχοντας όμως και δικούς μας όρους στο παιχνίδι. Άρα ενσωματώσαμε και αυτή την κουλτούρα. Άρα νομίζω ότι. Την πρακτική, μάλλον, όχι την κουλτούρα, αναγκαστικά. Ναι, οι θεσμίσεις για μας είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπαίνει αρχικά και ανανεώνεται με όρους γραφειοκρατίας και όρους διαδικασιών παγιωμένων. Είναι κάτι το οποίο συμπληρώνεται, αναδημιουργείται μέσα από την πρακτική και την ανάγκη. Η αναγκαιότητα της θέσμησης είναι δεδομένη, είναι το οξυγόνο σε αυτούς τους χώρους. Τα αιτήματα δεν είναι άμεση δημοκρατία, οριζοντιότητα, παραδοσιακή δημοκρατία, ιεραρχία, αντιεραρχία. Είναι περισσότερη δημοκρατία, καλύτερη δημοκρατία. Αυτή είναι η πορεία του πολιτικού λόγου όσων εγχειρημάτων έχουν κατορθώσει να συνεχίσουν και να προσαρμόζουν τις διαδικασίες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτό. Ναι. Σηκώνει καλά πολύ μεγάλη κουβέντα. Απλώς έχω λίγο την αίσθηση, πέσα το ότι είναι και επαγγελματική διαστροφή με τα νομικά, ότι έχουμε λάθος ζευγάρι αντιπαλότητας, ότι από μια μεριά οριζοντιότητα, αντιεραρχία, από την άλλη μεριά θέσμιση. Για ποιο λόγο το λέω στα γνήσια πόρια? Εγώ δεν βλέπω αντιφατικότητα μεταξύ αυτών των δύο. Γιατί τα πρακτικά προβλήματα τα οποία ανέφερε η Δώρα προηγουμένως, που προκύψαν από την φαντασιακή, και από στην περίοδο έρωτα περί των κοινών, η οποία συνεπαγόταν ότι δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε τίποτα γιατί όλα είναι αυτονόητα αφού είμαστε όλοι καλά παιδιά και αγαπιόμαστε. Αυτό, η απουσία ρύθμισης και τα αφήνω όλα χύμα, είναι απόλυτη εγγύηση ότι κάποια στιγμή τα σλόγγαν περί αντιεραρχίας και οριζοντιότητας θα είναι καινού γράμμα. Πολύ συγκεκριμένους λόγους πραγματικής ανισότητας, διαθεσιμότητας χρόνου, γνώσεων κλπ. Η ρύθμιση είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν εργαλείο για να αποτρέψεις τις ανισότητες και τις αδυναμίες οι οποίες θα φουντώσουν εάν απλώς επικαλείς τα σλόγγαν έτσι. Μου φαίνεται ότι θα έπρεπε λιγάκι να είμαστε εξ αρχής λιγότερο φοβικοί απέναντι στην ιδέα της ρύθμισης
και να δούμε πώς οι ρυθμίσεις θα είναι εγκυρίσεις οριζοντιότητας και αντιεραρχίας. Και το λέω γιατί στη τελική ανάλυση, δηλαδή, οκ, okay, δεν μας κάνουν, γιατί βγαίνουν στην πράξη φτενές οι ιδέες της αντιεραρχίας και της οριζοντιότητας. Δηλαδή, δεν θέλουμε οριζοντιότητα και αντιεραρχία. Αν θέλουμε, πρέπει να την εγγυηθούμε και με θεσμικούς μηχανισμούς. Τι να κάνουμε. Το παλιό κόνσεπτ, τον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του, τον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του, είναι μια πρόταση ρύθμισης, νομικής κιόλας, για να διασφαλίσει την πραγματική ισότητα. Αυτό είναι νομίζω και το point εδώ πέρα. Και εντελώς πρακτικά, θεωρούμε ίσως ότι αν ξεφύγουμε από την κόμπλα και την φοβία της ρύθμισης, δηλαδή σημαίνει κράτος, σημαίνει δεν ξέρω τι, θα ήταν σκόπιμο να έχουμε ορισμένα προκάτ ευέλικτα, συμφωνητικά, καταστατικά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια λογική digital, ξέρετε τι είναι τα digital commons. Είναι ένα πακέτο από δυνατότητες συμβατικής διασφάλισης του ανοιχτού των ψηφιακών κοινών. Μήπως τα creative commons, λέω. Μήπως θα πρέπει να έχουμε κάτι αντίστοιχο creative commons, καταστατικά, οργάνωσης, εναλλακτικά, σχημάτων, συνεργατικότητας. Ο νόμος... Υπάρχει ο συνεταιρισμός. Ο νόμος της Κλισέπ... Σε βασικές αρχές. Ο νόμος περί Κλισέπ δίνει ένα-δύο μοντέλα ο ίδιος από τα πάνω. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια σειρά από ενδεχόμενα και να διαλέγει ο καθένας με βάση το ότι του κάνει πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα... Όχι, πάνω που θα γίνει μετά. Okay. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα, γιατί δεν το ακριβώς αυτό που έλεγες, γιατί πρέπει να γίνει από την αρχή. Γιατί στην πράξη αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή στην αρχή υπάρχει όλη αυτή η φούσκα του ρομαντισμού, μετά όταν σκάει, δεν σκάει ωραία, δεν συνεχίζει το εγχείρημα μετά από, για να πει ωραία, δεν λειτουργήσε, αχ πάμε τώρα να δούμε. Δεν γίνεται έτσι, γίνεται ξεκατίνιασμα. Και επειδή το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει όσοι έχουμε μπλακεί σε εγχειρήματα, είναι πολύ καλύτερα να το έχεις πει από την αρχή, να έχεις βάλει κάποιες δικλείδες προστασίας της συνέλευσης και του εγχειρήματος, και όχι να βιωθεί με τόσο αποτυχία όταν θα έχουν πολλωθεί οι άνθρωποι και κάποιοι νιώθουν ότι α, για μένα το κάνουν. Δηλαδή, επειδή ακριβώς η κλίμακα είναι μικρή και μιλάμε για πράγματα που έχουν σχέσεις ανθρώπινες και caring κτλ., θέλει λίγο προσοχή να προστατέψει τον πολιτικό χαρακτήρα των εγχειρημάτων μας, των commons. Έτσι. Έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα σε σχέση με τη hardcore πολιτική. Το ένα είναι αυτό. Τώρα για το κομμάτι της οριζοντιότητας, εγώ πιστεύω ότι είναι ότι θέλουμε την οριζοντιότητα γενικά. Στην πράξη όμως, για να... Δηλαδή, εγώ που έχω ένα παιδί που πρέπει να δουλεύω για να ζήσω, δεν έχω τον ίδιο χρόνο με κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, είναι μόνος του και είναι εισοδηματίας. Έχει περισσότερο χρόνο. Πόση οριζοντιότητα μπορούμε να έχουμε για να μου εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να λειτουργώ οριζόντια, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες δικλείδες. Το να την επικαλούμε έτσι είναι τα σκέτα, ανάποδα βγαίνει. Γενικά τι θέλουμε, φυσικά. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι. Θα τελειώνουμε. Εντάξει. Και εγώ παρουσιάζω, δεν είμαι εγώ. Πιάσαμε οι θεματικές μας, τι ήταν στο πόνο τη σειρά από τις πραγματικές. Πρώτη αφορούσε την έννοια του κοινού σημαίνοντος και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χρήση του ως στρατηγική επικοινωνίας και συνάρθρωσης διαφορών, δημιουργίας με τόπο και το καθεξής. Είπαμε λοιπόν ότι τα κοινά ως κενό σημαίνουν ή παρεμφερείς όροι και λογικές δεν είναι και δεν θέλουμε να είναι προφανώς κάτι απόλυτα κενό αν έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό και άρα για να το μαζεύω μπορούμε και δίνεται ήδη και εκτός από εμάς θεωρητικά δίνεται από διάφορα κοινά στην πράξη ένα μίνιμουμ περιεχόμενο όπως είναι, εγώ είχα αναφέρει το παράδειγμα του αζιλοφυλακίδη στην Ιταλία, το τι κοινό σημαίνει ο χώρος που έχουμε και ο πολιτισμός που δημιουργούμε, γιατί αυτό κάνουν, είναι ένα συλλογικό αγαθό το οποίο το συνδημιουργούμε με βάση τη συναπόφαση που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ισότιμους όρους στις διαδικασίες συναπόφασης και συνέλευση, ότι φροντίζουμε για την κοινότητα αυτή που έχουμε δημιουργήσει, αλλά και για το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και ότι έχουμε κάποιους όρους συγκεκριμένους για το ποια άτομα είναι δυνατόν να ενταχθούν στην κοινότητα
πέραν αυτών που ήδη ανέφερα, και όλοι αυτοί έχουν να κάνουν ότι δεν γίνεται δεκτή σε αυτό το χώρο, δεν γίνονται δεκτά ο σεξισμός, ο ρατσισμός και ο φασισμός. Άρα ήδη αυτό είναι ένα μήνυμο πλαίσιο, δεν είναι το χάος, δεν είναι η απόλυτη ανοιχτότητα, αλλά είναι όροι που εξασφαλίζουν στην πράξη την ανοιχτότητα αυτής της κοινότητας, κάνοντας μια περίφραξη που έχει στόχο ένα άνοιγμα και μια δυναμική. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώς τα κοινά αποκτούν ένα μήνυμο περιεχόμενο, ταυτόχρονα διατηρούν όμως μια δυναμικότητα επέκτασης, διέμβρησης, ενσωμάτωσης και άλλων. Επίσης, αναφέραμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς τα κοινά ως κενό σημαίνων μπορούν να βρουν ευρύτερη κοινωνική απήχη σήμερα, και είπαμε, για παράδειγμα, μέσα στην επικοινωνία, στη μετάδοση προς τον υπόλοιπο κόσμο, που δεν είναι ήδη μέρος μιας τέτοιας λογικής διαδικασίας, και είπαμε ότι τα κοινά, στο βαθμό που αναφέρονται στο κοινό καλό, έχουν τέτοια αναφορά, έχουν αυτή τη δυνατότητα, μια ελκυστικότητα, και μάλιστα το κοινό καλό που είναι συγκεκριμένο στα διάφορα κοινά, κοινό καλό ανθρώπων που νοιάζονται για τον τόπο τους, νοιάζονται για το νερό, νοιάζονται για την γειτονιά τους και το καθεξής. Άρα η σύνδεση αυτού του κοινού καλού με συγκεκριμένα αγαθά μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον, και επίσης ότι τα κοινά συνδέονται με ένα εμείς στο οποίο υπάρχει πραγματική συμμετοχή, όπου μετρά ο λόγος καθενός ή καθεμίας που συμμετέχει σε αυτή την κοινότητα, αν τη σκεφτόμαστε τα κοινά με αυτούς τους όρους. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που μπορεί να βοηθήσουν στο άνοιγμα και στην απήχηση και των ιδεών και των πρακτικών των κοινών, και αυτά απαντούν στο ερώτημα πώς απευθυνόμαστε στην ευρύτερη κοινωνία, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διεύρυνση της πολιτικής των κοινών. Το δεύτερο ερώτημα που πιάσαμε αφορούσε θεωρίες περί κράτους, αυτό ακροφυγώς, και το πώς κάνουμε το κράτος κοινό και τον κρατικό μηχανισμό και τους δημόσιους πόρους, και πώς θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε εμπειρίες όπως ο κανονισμός της Βολόνια για τα κοινά από το εξωτερικό, να τις μεταφράσουμε με τοπικούς όρους. Εδώ ο Ανδρέας κύριος ανέφερε το γεγονός ότι στην Ελλάδα, όσον αφορά το τελευταίο, ότι στην Ελλάδα υπάρχει παραδοσιακά στον νόμο μια δυνατότητα αντίστοιχη με αυτό που κάνει ο κανονισμός στην Πολώνια, δηλαδή οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση να παραχωρούν πόρους δημοτικούς, παύλα κρατικούς, σε τοπικούς φορείς, αλλά αυτό λειτουργεί και έχει λειτουργήσει στην πράξη πελατειακά. Το διαφορετικό που εισάγει ένας κανονισμός όπως αυτός στην Πολώνια, αλλά και μια νομοθεσία που πέρασε πριν από 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις ΚΙΝΣΕΠ και τους Δήμους, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες χρηστών, πολιτών, οι ίδιες να διεκδικήσουν δημόσιους και διαφανείς όρους την κοινή χρήση πόρων, χώρων που ανήκουν στους Δήμους. Και η διαφάνεια εδώ, και ότι υπάρχει ένα κανονιστικό πλαίσιο συγκεκριμένο, παίζει ρόλο, αλλά και ότι η πρωτοβουλία μπορεί να προήλθει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους φορείς και χρήστες, και όχι από ένα κλειστό οργανισμό που θα έχει το δικό του μερικό όφελος. Τώρα, μπήκαμε και σε κάποια πρακτικά θέματα. Πώς θα μπορούσε εδώ και τώρα το κράτος, και όχι μετά από μια μελλοντική επανάσταση μετά από 2 αιώνες κοινωνικού μετασχηματισμού, πώς θα μπορούσε το κράτος να πλησιάσει τη λογική των κοινών, και αναφέραμε κάποια πολύ εμπειρικά, κάνουμε κάποιες πολύ εμπειρικές προτάσεις, όπως το να δημιουργηθούν επιτροπές πολιτών με κλήρωση, οι οποίες θα συμμετέχουν στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών. Και εδώ βέβαια είπαμε, για να μιλήσουμε και λίγο πιο εμπειρικά και πρακτικά, ότι προφανώς θα υπήρχαν τεράστια ζητήματα με τη γραφειοκρατία και ούτω καθεξής. Άρα, και αυτό προκύπτει και από την ιταλική εμπειρία και από την εθνογραφική μελέτη. Εκεί τα ακούσαμε αυτά από τους γραφειοκράτες στην Πολώνια, όταν πήραν συνέντευξη, ότι όντως η γραφειοκρατία είναι τεράστιο ζήτημα σε τέτοιες προσπάθειες, και ότι χρειάζεται, για να ευδοκιμήσουν τέτοιες προσπάθειες, χρειάζεται και μια άλλη γραφειοκρατία που προϋποθέτει και μια άλλη σχετική νομοθεσία, αλλά και μια άλλη εκπαίδευση των γραφειοκρατών, που θα ξεφύγουν από το ρόλο του φοβισμένου που ελέγχει και εμποδίζει με ένα πολύ στενό πλαίσιο, και θα παίζουν το ρόλο μιας φορέας που υποστηρίζει
και την απέκτεια, τη δημιουργία των κοινών και, και έναν άλλο τρόπο διοίκησης του δημόσιου. Και τέλος, αναφερθήκαμε και στο ζήτημα σε σχέση πάλι με την δημοποίηση του κράτους των πλουτοπαραγωγικών πηγών που ελέγχουν τα κράτη σε περισσότερες χώρες, τουλάχιστον εκεί που υπάρχουν οργανωμένα κράτη που έχουν έλεγχο της επικράτειας. Και εκεί η πρόταση είναι, πριν φτάσουμε στον έλεγχο αυτών των πηγών από τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες, τέλος με πιο άμεσο τρόπο, να υπάρχει τουλάχιστον διαφάνεια στη χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών από το κράτος για το κοινό όφελος, να γίνεται ένας απολογισμός για τη χρήση αυτών των πόρων από το κράτος, που θα δείχνει και θα τεκμηριώνει ότι όντως αυτή η χρήση που κάνει το κράτος είναι προς το κοινό όφελος. Και τέλος, είπαμε, αυτό είναι κάπου σχεδόν αγγίζει την ουτοπία, αλλά ίσως όχι και τόσο πολύ, ότι αν ένα κράτος αρχίσει να μετασχηματίζει με αυτόν τον τρόπο και η λογική διοίκηση και διαχείριση των κοινών μπαίνει μέσα στους κρατικούς θεσμούς, μπορούμε να φανταστούμε έναν μετασχηματισμό της λογικής του κράτους ως πολιτικού και θεσμικού υποκειμένου, το οποίο θα έχει και έναν αντίκτυπο στο διεθνές στερέωμα. Δηλαδή, ένα κράτος που αρχίσει και συγκροτείται ως θεσμός, σύνολο θεσμών κοινού, θα υποστηρίζει και τα κοινά στο διεθνές επίπεδο και μια αντίστοιχη διαχείριση των παγκόσμιων κοινών, το κλίμα, τον Αμαζόνιο, τα νερά, τους ωκεανούς, θα αρχίσει να υποστηρίζει μια τέτοια λογική διαχείριση και σε διεθνή φόρα, σε διεθνείς οργανισμούς. Τώρα, μένω στο τρίτο ερώτημα, που ήταν οι τρεις στρατηγικές πτυχές που είπαμε ότι στη σύγχρονη συζήτηση για τις ετεροπολιτικές θεωρείται ότι πρέπει να συντεθούν και που είναι οι κρατικές μεταρρυθμίσεις, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, είναι κοινωνικές πολιτικές αντιστάσεις και εξεγέρσεις και είναι και νέα κοινωνική δημιουργία, νέα κοινωνική θέσμηση, επέκταση των κοινών από τα κάτω, εδώ και τώρα. Και τα ζητήματα που είχαν τεθεί χθες ήταν ότι μπορεί να ακούγεται πιθανώς ωραίο ή εύλογο. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι υπάρχει συχνά σύγκρουση, όχι απλώς απόσταση, αλλά και σύγκρουση μεταξύ αυτών των στρατηγικών, με τους θεσμικούς φορείς ή τη θεσμική διάσταση να έρχεται να καπελώνει την πιο αυτοοργανωμένη και ούτω καθεξής. Τώρα, εδώ η δικιά μας προσέγγιση στο λίγο χρόνο που είχαμε να το συζητήσουμε είναι ότι προφανώς σε αυτή την τριπή διάσταση της στρατηγικής, την τρισδιάστατη στρατηγική, τον πρώτο λόγο θα πρέπει να συγκροτηθεί στη σύνθεση, αυτή τη στρατηγική αυτή σύνθεση, να επιτευχθεί μια ηγεμονία των κοινών, της νέας κοινωνικής δημιουργίας, της δημιουργίας νέων κοινωνικών σχέσεων και πρακτικών μέσα από μια οριζόντια δικτύωση. Αν μιλούσαμε, χαριτολογώντας μεταφορικά για ένα κόμμα των κοινών, αυτό θα έπρεπε να αποτελείται από αυτή τη συνάρθρωση των κοινών που θα κατευθύνει την όλη διαδικασία. Άρα, η όποια πολιτική οργάνωση και η όποια τρυπή στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται στη δικτύωση και την αυτοοργάνωση των κοινών. Και το δεύτερο, πάρα πολύ σημαντικό, και είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε και χρόνο, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον χθες, να το συζητήσουμε, γιατί ήταν και ένα από τα δικά μου πορίσματα, από τη θεωρητική και την εμπειρική έρευνα, την επιτόπια. Το δεύτερο εξής σημαντικό είναι ότι σε μια τέτοια τρυπή στρατηγική δεν θέλεις, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε, οι ίδιοι φορείς των κοινών, οι κοινότητες των κοινών, να εμπλακούν με τη διαχείριση των θεσμών ή με τη θεσμική παρέμβαση ως μόνιμη δραστηριότητα, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα στρέψουν τη δραστηριότητά τους από αυτό το κτίσιμο από τα κάτω, τη νέα οικοδόμηση, θα τη στρέψουν στη διαχείριση του κράτους, θα αφομοιωθούν από αυτό. Δηλαδή, είναι σχεδόν ομοτελειακό σε αυτή την περίπτωση και το έχουμε δει. Θέλουμε να συνεχίσουμε ως κύρια δραστηριότητα αυτό, να κάνουμε και μια συλλογική δικτύωση και να έχουμε και ένα πολιτικό λόγο, αλλά το κύριο να είναι η έμφαση σε αυτή τη νέα οικοδόμηση. Άρα,
στην κατάσταση που βρισκόμαστε και αν αυτή βελτιωθεί, το ιδανικό θα ήταν, ξεκινώντας πιθανώς από τα ίδια τα κοινά, να δημιουργηθούν διακριτοί πολιτικοί φορείς, όπως ήταν για παράδειγμα, όπως ήταν οι δημοτικοί φορείς στην Ισπανία, που θα ασχοληθούν με αυτή τη θεσμική παρέμβαση, χωρίς να παίρνουν τον κόσμο της πράξης που ασχολείται με την νέα οικοδόμηση, να μπλύουν από εκεί δηλαδή και να το αποσχολούν από αυτή την δραστηριότητα. Άρα να ξαναγεννιέται αυτό το ζήτημα, εδώ θα έχει έναν συλλογικό εκπρόσωπο, θεσμικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα μιλάει στο όνομα των κοινών όπως κάνει, ας πούμε, τον Παρσελόνα Οικομού, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην συνδέεται πλέον οργανικά ή να μην συνδέονταν ποτέ οργανικά, μπορεί να μην ελέγχεται από τις φορείς αυτής της νέας οικοδόμησης, μπορεί να καπελώνει, μπορεί να γραφειοκρατικοποιηθεί, όλα αυτά από τα οποία γνωρίζουμε. Άρα εδώ είπαμε ότι το καθοριστικό είναι σε αυτή την θεσμική διάσταση στρατηγικής οι φορείς να έχουν και αυτή μια οργάνωση, εσωτερική οργάνωση με λογική των κοινών, όπου η ηγεσία είναι κατανεμημένη και ανακλητή, όπου οι γενικές συνελεύσεις έχουν τον πρώτο λόγο, όπου αποτελεί κομμάτι του DNA αυτών των πολιτικών φορέων, ότι επιδιώκουν την οργανική σύνδεση, κατεύθυνση και καθοδήγηση από τα ίδια τα κοινά, οι τοπικές κοινότητες, οι γειτονίες σε πόλεις κ.ο.κ. με βάση ακριβώς την εσωτερική τους δομή καταστατικά. Και εδώ τώρα λίγο παρενθετικά στο ζήτημα της οριζοντιότητας. Η οριζοντιότητα δεν είναι κάθετη, με την έννοια ότι δεν έχει οριζοντιότητα, απλώς δεν είμαστε εξ αρχής όλοι ίσοι και ίσες, έχουμε τον ίδιο λόγο, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλοί εμπειρικοί περιορισμοί, για να μην πω και άλλο τύπο, εμπειρικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την πραγμάτωση της τυπικής ίσης δύναμης σε ένα τέτοιο φορέα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό απίσης αυτής της οργάνωσης να βρίσκεται τους τρόπους όπου θα μπορούν να έχουν πραγματικό λόγο και εκείνα τα υποκείμενα που δεν διαθέτουν χώρο, χρόνο, πόρους, δεν διαθέτουν λέγιν, δεν διαθέτουν εκπαίδευση, πολλοί λόγοι ανισότητας, και να σκέφτεσαι διαρκώς και οργανωτικά από την αρχή στη βάση του καταστατικού πώς θα αντιμετωπίζεις αυτά τα ζητήματα. Και το τελευταίο το οποίο πιάσαμε ήταν πώς παρεμβαίνει στον κοινό νου και την υποκειμενικότητα ως τα πλαίσια μια ηγεμονική παρέμβαση για να προωθήσει τα κοινά. Και εδώ είπαμε καταρχάς ότι αυτό το παραπάνω που βάζει υποκειμενικότητα είναι μια έμφαση πέρα από το επίπεδο των ιδεών, μια έμφαση και στο συλλογικό φαντασιακό και στα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τα πάθη, το όραμα. Άρα δεν μιλάμε μόνο για ιδέες, μιλάμε και για ιδέες και για κοινές αντιλήψεις, ρητές και υπόρρητες, αλλά μιλάμε και για το φαντασιακό, για πάθη, συναισθήματα και ούτω καθεξής. Και τώρα, εκεί η βασική ιδέα που είχαμε, που είναι, αν θέλετε, και κοινότοπη, αλλά νομίζω είναι καλό να την κρατάμε, είναι ότι όντως οι σπόροι για αυτό το άλλο όραμα, τον άλλο τρόπο ζωής γύρω από τα κοινά, αυτοί οι σπόροι υπάρχουν. Άρα η βάση για να επικοινωνήσουμε τον κοινωνικό, για να τον θύσουμε τέτοια κατεύθυνση, είναι να εντοπίζεις αυτούς τους σπόρους. Γι' αυτό και είπαμε να τους εντοπίσεις συγκεκριμένα κάθε φορά, σε διαφορετικές τοπικότητες και χρονικότητες, ακόμα και μέσα στην ίδια την κοινωνία, αυτοί οι σπόροι θα αναδεχθούν αλλού. Αλλιώς να μιλάς με ανθρώπους, για παράδειγμα, αλλιώς να μιλάς με άνεργους νέους, αλλά μπορείς να βρεις στοιχεία επικοινωνίας από τα υπαρκτά στοιχεία του κοινωνικού, και γι' αυτό εδώ εντοπίσαμε και τη σημασία που έχει μια τοπική εθνογραφία για την ανάδειξη αυτών των στοιχείων, την αναγνώρισή τους, τα οποία θα δημιουργήσουν τις γέφυρες με τη λογική και την πολιτική των κοινών. Επίσης, είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή η διαδικασία της παρέμβασης, γιατί δεν είναι, προφανώς δεν σκεφτόμαστε την παρέμβαση με λογικές καθοδήγησης ή κατήχησης ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα βρεθούν και οι οργανικές γέφυρες, οι οργανικοί διανοούμενοι, που θα επικοινωνούν με διάφορες κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα επιχειρηθεί αυτή η διάχυση του λόγου των κοινών. Και εδώ
προφανώς αν υπήρχε μια οργάνωση θα έπρεπε να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί οι τοπικοί φορείς που μπορούν να παίξουν αυτό τον, ή τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Και ένα δεύτερο επίσης, αυτή την, την αλλαγή του κοινού από τα κάτω, είναι ότι οι τοπικές κοινότητες που θα μπουν σε μια διαδικασία δημιουργίας κοινών είναι σημαντικό στα άλλα επίπεδα δικτύωση και ούτω καθεξής ή παρέμβαση θεσμικής, είναι σημαντικό να έχουν τα ίδια τα άτομα αυτά παρουσία, αλλά και με αυτόν τον τρόπο χτίζεις και συνειδήσεις, δημιουργείς άλλες αντιλήψεις, άλλους δεσμούς, ενδυναμώνεις, αλλά και αυτά τα πρόσωπα που θα έχουν αυτή τη δικτύωση, τη συμμετοχή στα άλλα επίπεδα, να έχουν μια εναλλαγή ώστε να υπάρχει ευρύτερη όσμωση και στο εσωτερικό των επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία επικοινωνίας με τον κοινωνικό, προφανώς όλα τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα κοινωνικά μίντια, η σύνδεση με υπαρκτές πραγματικές τοπικές ανάγκες και έγνοιες, αυτές εντοπίζουμε, με αυτές επικοινωνούμε και θέλουμε να τις δούμε, να μεταφέρουμε το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσα από μια σκοπιά των κοινών. Και κάτι άλλο που στην πράξη το κάνουμε αρκετοί και αρκετές από εμάς, είναι ένας εισοδισμός, το ονομάσαμε εισοδισμός στην εκπαίδευση. Διάχυση ιδεών και πρακτικών των κοινών στην εκπαίδευση, όπως αυτή ήδη είναι τώρα, και λέω το γνωρίζουμε από μεταξύ μας πώς αυτό το κάνουμε. Είτε κάνουμε κάποια σχετικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, ή έχουμε ερευνητικά προγράμματα και προσπαθούμε να το κάνουμε, ή πρωτοβουλίες και προσπαθούμε να το κάνουμε και στη μέση εκπαίδευση, όπως κάποιοι από εμάς θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αυτό έχουμε δει στην πράξη, όσοι και όσες το επιχειρούμε, ότι έχει μικροαποτελέσματα, αλλά άμεσα, τα οποία θα μπορούσαν να επεκτείνουν αυτόν τον σπόρο των κοινών. Οπότε τελειώσαμε με τις δικές μας. Τώρα είναι, και δεν έχω χρόνο για ερωτήσεις προς εμένα, έχει περάσει. Οπότε, τι είναι, εγώ τόσο χρόνο αξιοποίησα όσο είχα. Εμείς μιλήσαμε, οι θεματικές στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πολύ ήταν η τρίτη θεματική, γάμα 1, γάμα 2 και α2. Λοιπόν, μιλήσαμε για ότι υπάρχει μια οργανική κρίση αυτή τη στιγμή στον καπιταλισμό, αλλά και υπάρχει και μια ιδεολογική κρίση, το τι θα γίνει στο μετακαπιταλισμό επίσης, και ότι διάφορες πλευρές βρίσκονται σε αυτή την κρίση, αλλά και βρίσκονται και σε εσωτερική κρίση. Δηλαδή, αριστερά είναι σε εσωτερική κρίση για το τι πρέπει να γίνει επίσης και σε σύγκρουση. Και αυτό που συζητήσαμε είναι ότι χρειάζεται να δοθεί μια απάντηση και μια μορφή integration, resolution, consensus, ότι κάπου, ας πούμε, και από την αριστερά συγκεκριμένα που νομίζω όλοι προερχόμαστε, ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο integration, κάποιο consensus, ένα ενιαίο σύστημα, και αν αυτό το σύστημα αναφέρεται στα κοινά, αυτό πρέπει να και αναδύεται στα πλαίσια των κοινών, αυτό πρέπει να μιλάει και στο οικονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο, ότι είναι ένα ενιαίο πράγμα, όχι αποσπασματικό, δηλαδή το φαντασιακό αυτό δεν λέει θέλουμε universal basic income, ας πούμε, και ότι είναι αποσπασματικό τι πρέπει να γίνει αυτό και θα δώσει τη λύση, ότι είναι πιο ενιαίο πολιτικό φαντασιακό που αναδύεται για τα κοινά αλλά σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα. Επίσης μιλήσαμε ότι το peer-to-peer και η αμότιμη παραγωγή μπορεί να δημιουργήσει ένα φαντασιακό και ένα ενθουσιασμό, αλλά δεν έλυσε το πρόβλημα, γιατί είναι αποσπασματική και αυτή η προσέγγιση. Οπότε δεν μπορεί να έχεις μια αυτόνομη ατζέντα. Και ότι ένα παράδειγμα που έδωσε μετά ο Χρήστος ήταν για τις δομές αλληλεγγύης, ότι είναι πολύ integrated σε σχέση με κοινωνικοπολιτικό οικονομικό στυλ, αλλά η πλάκα με αυτούς, από ό,τι κατάλαβα, είναι τους ανθρώπους, είναι ότι, και χωρίς μεσάζοντες και τα λοιπά, ότι δεν αναγνωρίζουν οι ίδιοι τις διαδικασίες τους ως κοινά. Δηλαδή, ότι μπορούν να μιλήσουν στο κίνημα των κοινών, δεν το αναγνωρίζουν καν, και
ήταν συγκεκριμένα για το κοινωνικό ιατρείο για το οποίο μίλησε ο Χρήστος για την ερευνά του. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν αναγνωρίζουν οι ίδιοι τι κάνουν, υπάρχει το πρόβλημα ότι πώς μπορεί αυτή η πρακτική τους δηλαδή να γίνει integrated και στο κοινωνικό σύνολο και να γίνεται scale out scaling, αυτό ή scaling up, ή όπως θέλετε και να το πείτε. Εγώ είπα ότι εκεί ότι και να το κάνει scale up και scale out και οτιδήποτε, εδώ και ότι έχει ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο με το σύστημα των κοινών και αυτά, ότι έχουμε και μια οικολογική καταστροφή η οποία έρχεται. Τώρα θα κάνεις εσύ καλύτερες διαδικασίες. Αυτό πώς μπορεί να σχετίζεται με την οικολογική καταστροφή που έχετε, παράδειγμα. Και εκεί μιλήσαμε ότι πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζει αυτές τις διαδικασίες των κοινών και που πάμε, τέλος πάντων. Μετά μιλήσαμε για τα ψηφιακά κοινά, λίγο που εγώ έλεγα από τη δική μου εμπειρία για τα platform ideologies, τα οποία έβλεπα 15 με 17 Βαρκελόνη, Βερολίνο, Παρίσι και όλα αυτά, ότι ουσιαστικά τα labor, η διαδικασία, η εργασιακή και το labor process δεν είναι redesign σε αυτά. Δηλαδή λένε και στο discourse γίνονται πολλά φανταστικά πράγματα, αλλά στην πράξη, στο επίπεδο πράξη, υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζουν οι σχέσεις παραγωγής και η ερώτηση είναι πώς αλλάζουν αυτές οι σχέσεις παραγωγής. Μετά ο Πάνος μίλησε για τη Ζυρίχη και το χώρο που έχουν δημιουργήσει εκεί, ο οποίος είναι identity-less, έτσι, δεν έχει identity, έχει το δρόμο, ας πούμε, και θέλουν να αφήσουν ανοιχτή, να υπάρχει μια ανοιχτότητα στην αυτόνομη προσπάθεια και να μην χαρακτηρίζεται από κάποιον που να έχει κυρίαρχη και να έχει δικαιώματα μόνο κάποιο ένας πάνω σε αυτό. Εμένα μου θύμισε πολύ αυτό μια συνέντευξη που θα κάνει στη Σαχάη με Κινέζους αντικαθιστωτικούς, οι οποίοι δεν καταλάβουν να κάνουν ότι είναι αντικαθιστωτικοί, γιατί μου λέγανε ότι εμείς απλά έχουμε ένα χώρο και τον οικιάζουμε σε άλλους καλλιτέχνες, δεν είμαστε πολιτικό κίνημα. Οπότε λέγανε ότι η κουλτούρα, το liberalization, η φιλελευθερωποίηση και το freedom of expression και όλα αυτά που ζητάγανε δεν ήταν πολιτικό. Εμείς λέει απλά έχουμε τους χώρους αυτούς και υπάρχει ένα πράγμα με το apolitical, ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, που λόγω συνθήκων σε κάποιες χώρες που δεν μπορούν να κάνουν physical mobilization ισχύει, αλλά σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι περνάει ένα απολυτικό πράγμα, είμαστε apolitical, στο εξής ο Rebellion, ας πούμε, λένε εμείς δεν θέλουμε να κατευθύνουμε political parties, εμείς έχουμε αυτή τη θεματική και όλοι που πιστεύουν ότι θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό είναι μαζί μας. Οπότε υπάρχει αυτό το identity or strategy. Έτσι, το πόσο κλειστή ή ανοιχτή αφήνει στην ταυτότητα, και αυτό επηρεάζει τη στρατηγική που έχει ένας οργανισμός, ένα κίνημα. Μετά μιλήσαμε για ιδεολογικοποίηση και ουσιαστικά, γιατί έλεγα εγώ στον Πάνο ότι δεν κάνετε explicit το τι κάνετε σε αυτόν τον οργανισμό, ότι αφήνετε, γιατί μου λέει ότι είναι ένα μικρόβιο το οποίο αυτός ο τρόπος που δουλεύουμε μπορεί να εξαπλωθεί, αλλά δεν είναι explicitly ideological, εντάξει, δεν πάει στα κουτάκια τα ιδεολογικά. Μετά μιλήσαμε για leadership και distributed leadership και τα προβλήματα που έχει, και το αστείο που έκανα εγώ είναι ότι εδώ και 25 χρόνια έχουμε subcommandante Μάρκος, γιατί commandante είναι ο λαός, και υπάρχει αυτή η λογική η αριστερή ότι πρέπει να έχουμε diffuse, decentralized, distributed leadership, rhizomatic leadership και όλα αυτά, αλλά το αποτέλεσμα, και εγώ αυτό λέω, δεν υπάρχει leadership. There is no leadership. There's the end of in leadership. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ηγεσία, και αυτό έχει το πρόβλημα μετά ότι δεν υπάρχει καθαρή ηγεσία, είναι πώς κάνει επικοινωνή με τις ιεραρχίες επίσης και τα θεσμούς και όλα αυτά τα πράγματα είναι πρόβλημα. Μετά μιλήσαμε κάπως για το πώς έρχεται η ηγεσία αυτή, γιατί στο Εξώ Ρεμπέλιο, ας πούμε, στη Λιόν, που κοίτα εγώ και τους μίλαγα εκεί, μου είπαν ότι είμαστε 50 core members και μετά έχει άλλους 700, ας πούμε, που συμμετέχουν, αλλά ουσιαστικά είναι 50 το core, άρα ουσιαστικά υπάρχει ένα structure of leadership there με ένα core και ένα περίφερη, άρα... Και είναι ανοιχτό αυτό, δεν είναι κρυφό, δεν είναι κρυπτοχαράκι, ότι έτσι το έχουν κάνει, έτσι έχει βγει οργανικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι horizontal, ότι είναι οριζόντιο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό μου άρεσε και το ψευδοδήλημα του horizontal, γιατί είναι καταστροφικό αυτό το horizontality κατά κάποιο τρόπο. Το άλλο είναι πώς αυτή η ηγεσία και ο τρόπος που οργανώνεται αυτή η ηγεσία
το structural affectivity που έχει με το οργανωτικό του πράγματος επίσης. Δηλαδή πόσο effective είναι αυτό το leadership, αν είναι misleadership, misleading κτλ. Το πόσο επικοινωνεί internally και externally και όλα αυτά τα πράγματα. Μετά μιλήσαμε λέγαμε διάφορα πράγματα, είπαμε γιατί το QAnon, ας πούμε, έχει ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς και έχει και 20 άτομα, 26 έχουν φτάσει τώρα, που είναι υποψήφιοι σε αμερικάνικες εκλογές και έχουν κάνει αυτό το jump. Οι conspiracy theories, δηλαδή συμβουλιολόγοι, έχουν καταφέρει να έχουν υποψηφίσει σε αμερικάνικες εκλογές, έτσι, και δεν έχουν καταφέρει, δηλαδή ότι υπάρχει και ένα, κατά κάποιο τρόπο, δεν νομίζω ότι η αριστερά ή ποια αριστερά, δεν ξέρω, τον κοινό τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι έχει επικοινωνήσει και πάρα πολύ. Δηλαδή ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα επικοινωνίας και πώς αυτό το branding που αναφέρθηκε κάποιος, ότι μπορεί να πρέπει να χρειάζεται πιο πολύ από αυτό το framing του movement, επικοινωνία, mobilization, coordination, επικοινωνιακό κτλ. Το άλλο το πρόβλημα με leaderlessness, έτσι ότι δεν υπάρχει leadership, είναι ότι όταν οι νέοι άνθρωποι εδώ στο Λέστερ δημιουργήσανε το κίνημα Black Lives Matter εδώ στο Λέστερ, έπρεπε να πηγαίνουν πολύ μικρή σε ηλικία, έτσι, δηλαδή teenagers και το early 20s κτλ. Αυτοί έπρεπε να βρουν pre-existing networks. Και κάποια από αυτά δεν ήταν και οριζόντια, stop racism ή οτιδήποτε, που είχαν τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχουν εδώ ήδη, για να ζητήσουν συμβουλές πώς να φτιάξουν τη δική τους διαμαρτυρία, το δικό τους μανιφέστο, το δικό τους, και να πάνε στους θεσμούς, δηλαδή στο City Council εδώ πέρα, και να συνοηθούν πώς θα γίνει μέσω COVID αυτή επιτυχημένα και με health and safety regulations αυτή η πρόταση. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν κάποιοι leaders πιο πριν, για να πάει και η νέα γενιά να κάνει αυτό που πρέπει να πάει. Οπότε αυτό το horizontality δεν είναι και πάντα, επειδή δημιουργεί το leaderlessness, δεν ξέρω και πού να πάνε οι άνθρωποι για να οργανωθούν μετά και να βοηθηθούν και να γίνουν support, και νέοι άνθρωποι πολύ συγκεκριμένα. Μετά μιλήσαμε για το integration αυτό και για τη μεταρρυθμιστική διάσταση, γιατί λέγαμε τα τρία πρόσωπα του Ιαννού σε συζήτηση, την εκδίκηση, αντίσταση, εναλλακτικές και μεταρρύθμιση, και ένα πράγμα που είπε ο Χρήστος και συμφωνήσαμε και νομίζω είναι πολύ σημαντικό, είναι η ιδέα του χρόνου, ότι ας πούμε η Αθήνα μπορεί να είναι σε 4-5 διαφορετικούς χωροχρόνους και πώς μπορεί να γίνει κάποιο integrated αυτό το πράγμα, ώστε να μιλάμε στους ανθρώπους και να καταλαβαίνουμε στον ίδιο χωροχρόνο. Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό, και εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η ιδέα του Χρήστου, ήταν ότι η ιδεολογικοποίηση και πώς κάνουμε ιδεολογία, έχουμε ιδεολογία, είναι το πώς είμαστε μέσα στο χρόνο και στο χώρο. Πώς συνδεόμαστε με αυτό που μπορείς να πεις, symbolic attachment, του social order και τα λοιπά, αλλά είναι πώς εμείς το καταλαβαίνουμε. Όταν οι άνθρωποι ζουν σε διαφορετικούς χωροχρόνους κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να έχει με το σύστημα παραγωγής, με το που είναι θέμα class, τάξης και τα λοιπά. Και αυτό που έχει σημασία πολύ για μένα είναι ότι εδώ δεν είμαστε στο 68, δεν είμαστε στην δεκαετία του 60, είμαστε σε μια εποχή στην οποία ουσιαστικά είμαστε σε digital by default αυτή τη στιγμή λόγω pandemic. Και το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό είναι το affective polarization, τέλος πάντων, που υπάρχει, το ιδεολογικό, και ότι είμαστε χαμένοι στο ακριβώς που είμαστε ιδεολογικά, γιατί έχουμε χάσει και την αίσθηση και του χώρου και του χρόνου. Μετά μιλήσαμε λίγο για ότι τα άτομα τα οποία έρχονται, οι νέες ηλικίες, έχουν μεγαλώσει με τον κωδικό να είναι ο καπιταλισμός, the social code is capitalism, έτσι, δηλαδή αυτά που διαβάζουν και παίρνουν γνώση, τα πιο πολλά το κάνουν με διαδικτυακό τρόπο, τελείως, δηλαδή μπορούν να μου πει ο Πιτσιρικά, ας πούμε 17 χρονών και είναι στο Climate Youth Strike στη Λιόν, και η γυναίκα μου λέει, ναι, εμείς δεν θέλουμε την Γαλλίδα Γκρέτα Θούμπερκ, θέλουμε ένα diffuse model και αυτά. Δηλαδή είναι και ήδη συνειδητοποιημένη, τόσο ιδεολογικά έχει περάσει ότι δεν χρειαζόμαστε ηγεσία η οποία είναι προσωποκεντρική και πρέπει να diffuse και πρέπει να είναι λίγο όλοι να συμμετέχουν και αυτά, που αυτό νομίζω ότι δημιουργεί κάποιο και οργανωτικό πρόβλημα. Και αυτή η γενιά επίσης, σου ρωτάς, ας πούμε, και τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει στο μέλλον, και σου λένε να είναι πιο πολύ public utilities, δηλαδή σου μιλάνε ουσιαστικά για κάποια μορφή κομμουνισμού χωρίς να, και τους λες τι έχεις διαβάσει, ρε παιδί μου, γι' αυτό, και σου λένε
βλέπω online, διαβάζω πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έχω διαβάσει καν κλασικά κείμενα. Δηλαδή είναι σε άλλο χώρο χρόνο, έρχονται από αλλού, ας πούμε, αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος δηλαδή, και λέγαμε ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος, δεν υπάρχει νέμεση σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα αντίπαλο δέος οράματος, και μετά μπήκαμε σε μια περίεργη συζήτηση από το outscaling, βασικά, και αναφερθήκαμε σε αυτό. Και τέλος, μπορώ να τελειώσω. Ναι. Και κάναμε μια συζήτηση πιο μεθοδολογική, για το οποίο δεν την αναφέρω τώρα γιατί δεν έχει πολύ νόημα, αλλά νομίζω το βασικό ήταν ότι υπάρχει ένα framing, πρόβλημα για το frame και το strategy, αν είναι το strategy identity, έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο στα κοινά, νομίζω, πρόβλημα, ότι πόσο ανοιχτή αφήνεις την ταυτότητα, και αυτό ήταν έτσι και από το open source free και το flows, έτσι, ότι είναι open source για να κάνουν DeFi πιο πολύ, ότι δεν είναι κυβερνοκομμουνισμός, έτσι, και είναι το free libre open software, το flows, το οποίο ήταν πιο ριζοσπαστικό, έτσι, και έχει αυτή ιδεολογικό πρόβλημα, νομίζω έχει μεταφερθεί και κατά κάποιο τρόπο η σύγκρουση σε πάρα πολλά μέτωπα τέτοια, πόσο ανοιχτό τα αφήνεις, αλλά να έχει και κάποια ουσία, δηλαδή ο ορισμός των κοινών, το να τα αφήσει ανοιχτό είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει, αν τα αφήσει πολύ ανοιχτό, για να, σαν στρατηγική, να έχει πιο πολύ κόσμο να έρχεται στο κίνημα, χάνει και το κίνημα κάποια από τη συγκεκριμένη ουσία του, η οποία είναι ένα αντίπαλο δέος στον καπιταλισμό, έτσι, σαν ένα διαφορετικό είδος κοινωνικής λογικής, social logic και τέτοια πράγματα. Και αυτό, και εκεί θα τα αφήσω, νομίζω, τη συζήτηση. Και μην προσπαθούμε να αρχίσουμε για το κοινό σημείο ότι έχει ένα μήνυμα περιεχόμενο, αλλιώς είναι τα πάντα και δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουν αρχίσει εδώ να σας πούν, γιατί γίνει κάποιοι φεύγουν Αθήνα και τα λοιπά και έχουν αποδεκατιστεί. Και τώρα αυτό που για όσους μιλάμε, αυτό που θέλω να πω και για εσάς, ότι νομίζω έχει ενδιαφέρον, εάν το βρούμε αυτό το ενδιαφέρον, το πάνω το νιώσουμε, να το συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για τη φιλοξενία γενικά και καλό τέλος Σαββατοκύριακου, εβδομάδος μάλλον. Φιλάκια. Να είστε καλά. Ναι.